Ο Γκάζι Καπλάνη είναι δημοσιογράφος, ποιητής και συγγραφέας. Έχει γεννηθεί στην Αλβανία, αλλά σε ηλικία 24 ετών το 1991 ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και από τότε ζει και εργάζεται εκεί. Μετανάστευσε μετά την κατάρρευση του ολοκληρωτικού καθεστώτος στην Αλβανία το 1991 και δημοσιογραφεί και έχει γράψει από τότε δύο βιβλία, δύο μυθιστορήματα απευθείας στα ελληνικά, σε γλώσσα που τονίζω δεν είναι η μητρική του. Το «Μικρό ημερολόγιο συνόρων» που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνης το 2006 και το «Μελέν Ευρώπη» που θα παρουσιάσουμε σήμερα από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 2010. Είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, και το θέμα της διατριβής του ήταν οι αναπαραστάσεις των Αλβανών στον ελληνικό έντυπο τύπο και οι αναπαραστάσεις αντίστοιχα των Ελλήνων στον αλβανικό έντυπο τύπο. Και σαν συγγραφέας και σαν αρθογράφος έχει βραβευθεί, τα βιβλία του ήσαν και είναι ευπόλυτα και έχει βραβευτεί και για τη δράση του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανθρωπιστικών αξιών και της συνύπαρξης. Το πρώτο μυθιστόρημά του, το «Μικρό ημερολόγιο συνόρων», έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε 4 γλώσσες. Η γαλλική μετάφραση μόλις έχει βγει, κυκλοφορεί και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Και το «Μελέν Ευρώπη» μεταφράζεται τώρα και στα αγγλικά και στα γαλλικά και δεν ξέρω, ίσως και σε άλλη γλώσσα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Από το Σεπτέμβριο του 2012 θα είναι υπότροφος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τη συγγραφή του τρίτου βιβλίου του που ετοιμάζει και στα πλαίσια ενός προγράμματος, ερευνητικού προγράμματος του Χάρβαρντ, θα έχει την ευκαιρία να συνομιλεί και να συνεργάζεται με διανοητές, κυρίως Αμερικανούς, αλλά και άλλων εθνικοτήτων.